Τι είχαμε, εμπρισμού, προσπάθεια εμπρισμού στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Πολύ καλά. Ειδικά πέρα αυτό το οποίο αναφέρατε για έφλεκτα υλικά που τοποθέτησε ανάγνωστη το Σάββατο το βράδυ στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Σπάρτης, του κυρίου Βέργαδου. Ευτυχώς όμως το αυτοκίνητο δεν πήρε φωτιά. Η φωτιά πήγε λίγο πιο πέρα στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να γλιτώσει το αυτοκίνητο του κυρίου Βέργαδου. Δεν γνωρίζει τα αίτια. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Βέργαδο. Μας είπε ότι δεν γνωρίζει τα αίτια. Ναι. Δεν είχε δεχτεί μέχρι τώρα απειλητικά τηλεφωνήματα, ούτε τώρα ως αντιδήμαρχος, ούτε και πριν ως απλός υπάλληλος στην Διεύθυνση Μεταφορών. Πάντως φάρσα δεν ήταν. Φάρσα δεν ήταν. Ακριβώς. Μάλιστα το συμβάν το έχει επιληφθεί η ασφάλεια Σπάρτης και η πυροσβεστική υπηρεσία. Περιμένει τις επόμενες μέρες να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, θα δούμε, θα το κρατήσουμε το θέμα, εάν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από την αστυνομία και με τρακάκι να μας ενημερώσετε περισσότερο, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Πάντως, έφλεκτα υλικά στο αυτοκίνητο του Δημάρχου. Τώρα, γιατί τον στοχοποίησαν τον άνθρωπο, αν έπαιξε ρόλο ο θεσμικός του ρόλος στον Δήμο, θα τα δούμε στη συνέχεια.